Καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Έτσι. Χρόνια πολλά. Εμείς τώρα θα μπορεί να μπερδευτούμε κάποια στιγμή και να μιλάμε και στον ελληνικό, γιατί γνωριζόμαστε πολλά είναι χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εμπειρία στα του χώρου, θα έλεγα. Ο Δημήτρης Ζωμελίδης. Στην επικοινωνία, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με ένα περιοδικό που εκδίδει. Να ακούσουμε όμως ποιος είναι ο Δημήτρης Ζωμελίδης. Θέλουμε να αυτοσυστηθεί ο Δημήτρης. Το βάζουμε δύσκολα τώρα τον Δημήτρη Ζωμελίδη, να τον γνωρίσουν και οι φίλοι μας. Είναι η πρώτη φορά άλλωστε που εκτίθεται. Να μιλήσω εγώ πρώτα. Σε περίοδο λοιπόν. Είμαι ένας άνθρωπος στον χώρο ακριβώς όπως είπε ο τηλέμαχος, πολλά χρόνια. Ασχολούμαι με τη διαφήμιση πάνω από 15 χρόνια. Ξεκίνησα βέβαια σαν μουσικός. Από εκεί ξεκίνησε και η καλλιτεχνική διάθεση και επεκτάθηκε και στα ΜΜΕ. Εκδίδω ένα περιοδικό εδώ στην Ξάνθη, το In Magazine, και κάνω διάφορα άλλα πράγματα πάνω στο χώρο της γραφιστικής και της διαφήμισης. Έλειπα πολλά χρόνια βέβαια από την Ξάνθη, έλειπα 10 χρόνια, όπου έκανα αρκετά πράγματα και εκεί. Ήμουνα διευθυντής του τμήματος Multimedia εφαρμογών στην Hypersoft. Κάποια στιγμή ήμουνα στην MLS πληροφορικής, διευθυντής ανάπτυξης πολυμέσων και εφαρμογών. Καθηγητής στις σχολές Άκτο στη Θεσσαλονίκη κάποιες χρονιές και το 2007 επέστρεψα στην Ξάνθη, στα Πάτρια Εδάφη. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένα πολυεργαλείο ο Δημήτρης Ζωμελίδης. Ναι, και μερικά πράγματα που ξεχνάμε. Εγώ είχα ξεχάσει ότι ο Δημήτρης ήταν ίσως από τους πρώτους που ήταν σε μουσικό συγκρότημα, που είχε το δικό του μουσικό συγκρότημα. Το θυμάμαι με μια ηλεκτρική κιθάρα τώρα που το είπε. Ότι ασχολούμαι με τη μουσική. Δεν ξέρω αν παίζεις τώρα, Δημήτρη. Παίζεις. Τραγουδάς το πάλι. Σε φίλους. Τώρα τραγουδάει στην προεκλογική περίοδο. Τώρα τραγουδάει για μας, για όλους εμάς. Και νομίζω, καταρχάς να πω εδώ το εξής προς τον αγαπητό εδώ Δημήτρη Μελίδη. Ήδη έχουμε καταχραστεί ένα πεντάλεπτο από το χρόνο του, το οποίο θα του το δώσουμε βεβαίως, για να κάνουμε την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής. Αυτός είναι ο Δημήτρης Ζωμελίδης, όπως σας είπα, ένας άνθρωπος πολύ γνωστός στο χώρο της επικοινωνίας. Και μέσω αυτού του χώρου, του χώρου της επικοινωνίας, είναι γνωστός και στην ευρύτερη, θα λέγαμε έτσι, εδώ τοπική μας κοινωνία. Αποφάσισε όμως, κύριος Μελίδης, να κατέλθει και στον πολιτικό στίβο μέσω των αυτοδιοικητικών εκλογών. Αυτή η απόφαση πώς ελήφθη, κύριε Μελίδη? Καιρό ήθελα να ανακαλυφθώ με τα κοινά. Βέβαια, συγκυριακά ήταν η καλύτερη χρονική στιγμή, γιατί μπήκε μέσα στο παιχνίδι ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης ο Δημαρχόπουλος, που είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, χαμηλών τόνων, πανέξυπνος, για μένα είναι μια ήρεμη δύναμη και νομίζω ότι κολλάω πάρα πολύ καλά με τον Μπάμπη. Έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο ο επικεφαλής του συνδυασμού. Πρώτα απ' όλα αυτό. Δεύτερον, αγαπώ τον τόπο μου, ήθελα να συνεισφέρω, να προσφέρω πράγματα, ιδέες, διάφορες σκέψεις που έχω για το Δήμο. Θέλω να βοηθήσω το Δήμο. Εδώ γεννηθήκαμε, επιλέξαμε να ζούμε εδώ. Έτσι, είναι πιο σημαντικό τελικά και αυτό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που αγάπησαν τον τόπο, ήρθαν και μείναν εδώ. Και εγώ έλειπα αρκετά χρόνια και ξαναγύρισα. Αυτό θα έλεγα τώρα, ο Δημήτρης το βίωσε αυτό. Ναι. Έφυγε και επέστρεψε. Επέστρεψα και επέλεξα να είμαι εδώ. Είναι μεγάλη υπόθεση. Τώρα, να πούμε βεβαίως το εξής. Η απόφαση ελήφθη, πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξε ο Μπάμπης ο Δημαρχόπουλος, και αυτή η κρυφή επιθυμία του Δημήτρη του Μελίδη να έχει λόγο στα της πόλης του, στα της τοπικής εδώ κοινωνίας. Να ανακατευτεί δηλαδή, να εμπλακεί στη διαχείριση των κοινών της μικρής μας αυτής κοινωνίας. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν με το που μπήκες στην διαδικασία αυτή, να είσαι δηλαδή, δήλωσες την υποψηφιότητά σου, την κατέθεσες στον Μπάμπη τον Δημαρχόπουλο και μιλάμε για τον συνδυασμό Δήμος πρότυπο, τόπος να ζεις. Έτσι. Αυτό είναι το όνομα του συνδυασμού με το οποίο κατεβαίνει ο Δημήτρης Ζωμελίδης, υποψήφιος δήμαρχος ο Μπάμπης Δημαρχόπουλος. Στο μυαλό του ο Δημήτρης Ζωμελίδης έχει ένα πλαίσιο παρεμβάσεων που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί προς όφελος όλων μας?
Κοιτάξτε, τώρα είναι πολύ νωρίς να μπω σε αυτή τη διαδικασία να προχωρήσω. Κάτι που σαν πολίτη ενδεχομένως το ενδοποιεί και πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Ναι, είναι πολλά πράγματα. Έχω πολλά πράγματα και στο μυαλό μου και πρέπει, τα έχουμε μιλήσει βέβαια αυτά και με τον Μπάμπη και με τους υπόλοιπους, όταν περάσουμε στη διαδικασία να παρακάτω, θα τα πούμε εκτενέστερα. Τώρα δεν μπορώ να πω κάτι πιο συγκεκριμένο. Ναι, υποψιάζομαι ότι είναι θέματα καθημερινότητας, θέματα... Ναι, θα εκμεταλλευτεί και ο Μπάμπης σε εισαγωγικά την εμπειρία μου σε αυτό το χώρο. Σωστά. Έτσι, στο ότι είμαι στον διαφημιστικό χώρο, στο χώρο του μάρκετινγκ, μπορώ να βοηθήσω τον τόπο σε πολλά σημεία, σε πολλά κομμάτια. Διάθεση και στον τουρισμό. Ναι, πάντως υπάρχει αυτό, καταθέτει ο Δημήτρης ο Μελίδης. Δεν τώρα, μπορώ να μπω παρακάτω. Ναι, όπου χρειαστεί να δώσω, λέει, τα φώτα μου, να είναι σίγουρος και βέβαιος και ο συνδυασμός, ναι, και οι συμπολίτες μου θα το πράξω. Ακριβώς. Ναι, εμείς να πούμε ότι το κυρίαρχο που βλέπουμε σε αυτές τις εκλογές, το βλέπουμε και σε αυτό το ψηφοδέλτιο του Χαράλαμπου, του Δημαρχόπουλου, ο Δημήτρης Ομελίδης είναι επίσης ένα παράδειγμα, ότι νέοι άνθρωποι και άνθρωποι που μέχρι τώρα, αυτό που έλεγε λίγο πριν ο Ομελίδης, άνθρωποι που μέχρι τώρα θέλαν να ασχοληθούν με τα κοινά, αλλά δεν είχαν την έμπνευση, δεν τους ενέπνεε ίσως κάποιος, ή δεν υπήρχαν οι συγκυρίες εκείνες που να τους κάνουν τελικά να καταλήξουν κάπου. Νέοι άνθρωποι λοιπόν τώρα μπαίνουν στα κοινά. Έτσι μπήκε ο Δημήτρης. Και αυτό νομίζω είναι που πρέπει να κρατήσουμε και λέγαμε λίγο πριν και το λέμε όλες αυτές τις μέρες, αν θέλετε, αυτές τις προεκλογικής περίοδου, ότι το κέρδος από αυτές τις εκλογές θα πρέπει να είναι η συμμετοχή του πολίτη. Δηλαδή ακούμε διάφορα, το ότι υπάρχουν διαδικασίες, ίσως κάποιοι έχουν τις υποψίες τους με διαδικασίες κάτω από το τραπέζι για να πάρει κάποιος ψήφους ή όχι. Λέμε λοιπόν ότι αυτό που μηδενίζει όλες αυτές τις διαδικασίες και κάνει τον πολίτη να είναι κυρίαρχος του παιχνιδιού και να επιλέγει τελικά αυτός ποιος θα τον εκπροσωπήσει, είναι η ψήφος του και η συμμετοχή. Δημήτρη, βλέπεις ότι ενεργοποιούνται περισσότερο οι νέοι άνθρωποι και με τις δικές σας υποψηφιότητες που είστε έτσι νέοι άνθρωποι στην περιοχή, ώστε τελικά να μην απέχουν και να φτάσουν στην κάλπη να ψηφίσουν την Κυριακή? Το ελπίζω καταρχάς να έρθουν να ψηφίσουν όλοι. Η αποχή δεν είναι καλό πράγμα. Απέχω δηλαδή από τα κοινά. Αυτό σημαίνει μπορώ να πάω να μείνω και σε μια άλλη πόλη επομένως. Πρέπει να συμμετέχουν όλοι. Αρκετοί νέοι άνθρωποι πάντως ανακατεύονται, ρωτάνε, θέλουν να μάθουν και αυτό είναι το παρήγορο της υπόθεσης. Κοιτάξτε, έχουν ξεκινήσει από την απάθεια, ναι, που βλέπαμε να διακατέχει τον νέο. Ναι, όσον αφορά τουλάχιστον τα τοπικά, βλέπω ότι ενδιαφέρεται πολύ κόσμος. Έτσι, τώρα παρακάτω... Τι θα συμβεί, δεν το γνωρίζουμε, είναι ένας αστάθμητος παράγοντας αυτό. Έτσι. Το αν δηλαδή θα προσέλθουν στην κάλπη ή όχι για να ψηφίσουν ή από εκεί. Νομίζω όμως ότι σιγά σιγά και με την κοινοποίηση των ονομάτων των υποψηφίων συμβούλων από πλευράς των συνδυασμών, που δεν και λίγοι, είναι 7 συνολικά για τον Δήμο της Ξάνθης μόνο, και αντίστοιχα πάλι έχουμε μία πληθώρα και στους υπόλοιπους Δήμους σε σχέση με προηγούμενες αντίστοιχες προεκλογικές περιόδους. Νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει να αντιστρέφεται εκείνο το αρχικό αρνητικό κλίμα σε ό,τι αφορά την αποχή. Είστε και εσείς οι νέοι άνθρωποι, νομίζω, κύριε Μελίδη, που τους φίλους, τους γνωστούς, τις παρέες, τους συμπαρασύρετε με την υποψηφιότητα να προσέλθουν στην κάλπη. Εσείς τι μηνύματα δέχεστε? Ναι, δέχομαι ότι αυτό ακριβώς, ότι υπάρχει μεγάλη προσέλευση κόσμου. Εγώ πάντως θα έλεγα τη Λάμπη, για να επιστρέψω λίγο στα αρχικά της συζήτησής μας και στις δεξιότητες εδώ, τις ικανότητες του Δημήτρη του Μελίδη, ότι ο Δημήτρης ο Μελίδης μπορεί να παρέμβει και στα πολιτιστικά δρόμενα του Δήμου μέσω των γνώσεων του, όχι μόνο στο τεχνικό κομμάτι, και στο τεχνικό κομμάτι έχει τη δυνατότητα, νομίζω, με τις γνώσεις του να παρέμβει, αλλά έχω αυτή την αίσθηση, είναι πολύ καλός γνώστης της μουσικής και της επιλογής, αν θέλετε,
ανθρώπων που έχουν ταλέντο σε αυτά τα πράγματα. Η πόλη έχει αρκετούς θεσμούς. Ναι, έχει αρκετούς θεσμούς και έχει αρκετό ψυχοδυναμικό. Τώρα το δίνουμε και ιδέες στον Δημήτρη Κουνελίδη, ναι. Αλλά νομίζω ότι τα έχει ήδη κατασταλασμένα στο μυαλό του από ταπεινότητα και σεβασμό να γίνουν πρώτα. Αυτό είπε. Ναι, ναι, λίγο πρώτα λίγο πριν, οι ανακοινώσεις του προγράμματος να γίνουν από τον επικεφαλής και μετά θα σας πω. Αυτό λέει τώρα. Ναι, 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 δεν μπορώ παραπάνω. Κοιτάξτε, υπάρχουν ταλαντούχοι άνθρωποι στην Ξάνθη. Ένα πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε πρώτα στο έσω, να δούμε όλους τους ξανθιώτες, να δούμε τα νέα παιδιά που γεννήθηκαν μες στην τεχνολογία πλέον, με την εμπειρία των παλαιότερων, έτσι, επιστημόνων και επαγγελματιών επιτυχημένων στην Ξάνθη, για να βάλουμε την Ξάνθη μας ψηλά, τον τόπο μας ψηλά. Αυτός είναι ο στόχος. Να εκμεταλλευτούμε το έμψυχο δυναμικό, τους ταλαντούχους ανθρώπους κατά κύριο λόγο. Ναι, και να τους αξιοποιήσουμε και σε διάφορους τομείς, έτσι ώστε και να τους δώσουμε και ενασχόληση. Θα μου επιτρέψετε να το πω και πιο γερμανικά. Και ενασχόληση, αλλά και ανάδειξη των ταλέντων τους. Να δούμε τα ταλέντα των ανθρώπων που έχουμε στην πόλη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι κάτι που το επιζητούν οι νέοι άνθρωποι και το θέλουν. Το βίωσε ο Δημήτρης Ομελίδης όταν εκείνος ήταν νέος και ασχολήθηκε με το κομμάτι. Και αναγκάστηκε και έφυγα. Και έφυγε από την πόλη της Ξάνθης. Τώρα λέει, είμαστε εδώ, έχουμε ένα πολύ καλό πυρήνα. Έχουμε και το αξιόλογο δυναμικό που μπορούμε να τους συγκρατήσουμε. Να κάνουμε πολλά πράγματα, ναι, ναι. Ορεξάτος. Ορεξάτος. Θα κάνουμε πολλά πράγματα, λέει ο Δημήτρης Ομελίδης. Έτσι, έτσι, έτσι. Εγώ θεωρώ θετικό καταρχάς το γεγονός ότι εμπλέκονται πια με τη διαχείριση των κοινών της πόλης μας άνθρωποι που μέχρι τώρα δεν είχαν δείξει τέτοιες διαθέσεις και προθέσεις, είτε εμπνέονται από τους επικεφαλείς των συνδυασμών, είτε πείθονται από το λόγο τους, τον πολιτικό και τις προθέσεις τους, είτε αντιλαμβάνονται πια ότι ήρθε ο καιρός να δώσουν κάποια πράγματα στην τοπική κοινωνία. Νομίζω ότι και τα δύο, στην δική σου περίπτωση, Δημήτρη Μελίδη. Τι θα έλεγες τώρα προς τους συμπολίτες, τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν και στους οποίους απευθύνεσαι και για το συνδυασμό αλλά και για τη δική σου υποψηφιότητα την οποία είσαι εδώ βεβαίως για να στήριξεις και να προωθήσεις. Καταρχάς να κατεβούν να ψηφίσουν. Έτσι. Να κατεβούν να ψηφίσουν, να στηρίξουν το συνδυασμό του Μπάμπη και εμένα προσωπικά, γιατί ακριβώς για αυτά που είπαμε, ότι είμαι νέος στην πολιτική, με εμπειρία στο χώρο, στο δικό μου τομέα τέλος πάντων, και νομίζω μπορώ να συνεισφέρω στα καλλιτεχνικά, στα πολιτιστικά, σε τομείς που μπορώ να κάνω πράγματα. Επομένως να με στηρίξουν, να με βοηθήσουν να βγω. Το ζητάει ευθέως και το ζητάει με ειλικρίνη ο Δημήτρης Ομελίδης. Εγώ έχω τη διάθεση και την πρόθεση, λέει, να βοηθήσω. Ξέρετε τι θα σας έλεγε τώρα, γιατί εγώ προσπαθώ να μπω λίγο και στη θέση του πολίτη, του δημότη που μας ακούει. Θα σας έλεγαν το εξής: ο Δημήτρης Ομελίδης θα είναι εκεί για μας. Ναι, θα είμαι εκεί και θα προσφέρω. Έχει πολύ σημασία, ξέρετε και αυτό. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Είναι κάτι που δεν είπα. Δεν έρχομαι για να κάνω τα δικά μου τα κέφια και τις δικές μου τις τέτοιες. Θέλω να προσφέρω. Θέλω να προσφέρω στον κόσμο. Θέλω να δώσω 5 πράγματα που νομίζω μπορώ να τα κάνω εγώ. Να πάμε μαζί ένα βήμα μπροστά τον τόπο. Αυτό είπα και προηγουμένως, βέβαια. Αλλά... Και μαζί με τον πολίτη, μαζί με τον δημότη. Έτσι, μαζί όταν λέμε, μαζί με τον. Ο Μελίδης, κανένας μόνος του, άλλος τον νομίζω ότι αυτή είναι και η έννοια των κοινών. Έτσι. Εγώ θέλω θερμότατα να ευχαριστήσω τον Δημήτρη τον Μελίδη που ήταν σήμερα εδώ, έδωσε το στίγμα της καθόδου του σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές, τις δημοτικές εκλογές του 2014. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, το ξέρει και ο Δημήτρης ο Μελίδης, το ξέρετε και εσείς που μας ακούτε, το γνωρίζουμε και εμείς, γιατί όλοι το βιώνουμε. Τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα, άρα λοιπόν χρειαζόμαστε συμμετοχή και διάθεση για δουλειά. Να, ένας λοιπόν υποψήφιος που λέει: εγώ θέλω να δουλέψω. Ευχαριστώ πολύ. Για να αντιστρέψουμε τουλάχιστον το αρνητικό κλίμα, το λέει ο Δημήτρη Μελίδη αυτό. Έτσι ακριβώς. Όσο μπορούμε με τις δυνάμεις μας. Στη μικρή αυτή τοπική μας. Να βάλουμε πλάτη όλοι και να σμπρώξουμε μπροστά τον τόπο. Να τον ευχαριστήσουμε, να του ευχηθούμε καλή επιτυχία και στον ίδιο και στον συνδυασμό του.